Πρωτοβουλήσατε μια πραγματικότητα, μια άσκηση ετοιμότητας, μια δυσοστική άσκηση. Προλάβανε έρευνα και διάσωση τραυματία σε ψηλό βράχο και με τη μορφή και κλειμένες οριζοντίες. Κατεβάσαμε το φορείο στο Φουσκωτό που τον πάει στο Αλωνάκι στην ακτή για να πάει στο κέντρο βοήθειας. Ήταν όλο αυτό, ήταν ένα σενάριο μιας άσκησης για να ολοκληρώσουμε την εκπαίδευση της ομάδας ορεινής διάσωσης της Λέσχης που πραγματοποιείται τους τελευταίους 6 μήνες. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Επίρου και όπως είδατε ήταν μια επίπονη προσπάθεια 6 ωρών με 15 μέλη της Λέσχης τα οποία έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Επόμενες δραστηριότητες της Λέσχης, έχετε προγραμματίσει κάτι? Η επόμενη δραστηριότητα της Λέσχης είναι ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που πραγματοποιηθεί 5 Ιουλίου και μετά έχουμε το περιφυλάκιο και την δασοπροστασία που μετά και την εκπαίδευση που κάναμε από την περιοριστική υπηρεσία πρέβεζας και τις εξετάσεις πήραμε την πιστοποίηση και την δασοπυρόσβεση. Επειδή όλοι αναγνωρίζουν το έργο της ΛΕΚ, υπάρχει κάποια στήριξη από δήμους, από περιφέρεια? Δυστυχώς η Λέσχη έχει ίδιους πόρους. Έχει δικά της τα έξοδα τα καλύπτει μόνη της από τις συνδρομές των μελών και προσπαθούμε, όπως βλέπετε, τα υλικά είναι πανάκριβα και προσπαθούμε μόνοι μας ό,τι μπορούμε.